You are watching Rights and Wrongs, Human Rights Television. Το εύρος της παγκόσμιας κρίσης και των δικαιωμάτων των παιδιών δεν είναι δυνατόν να παρουσιαστεί σε μία και μόνο εκπομπή. Αλλά θεωρούμε σκόπιμο να ακουστεί η φωνή ορισμένων από τα 2 δισεκατομμύρια παιδιών που ζουν σήμερα στον κόσμο. Ξεκινάμε από τις ΗΠΑ, όπου η βία και η φτώχεια αποτελούν την καθημερινότητα πολλών παιδιών. Στο πλουσιότερο και ισχυρότερο κράτος του κόσμου, δολοφονούνται περισσότερα παιδιά κάθε χρόνο από ό,τι σε οποιοδήποτε άλλο βιομηχανικά ανεπτυγμένο κράτος. Ο Μόρις Τεμονέι, 11 χρονών, λέει: «Νομίζω ότι είμαι ένα καλό παιδί και ελπίζω ότι όλοι νομίζουν ότι είμαι ένα καλό παιδί και θα προσπαθήσω να κάνω το καλύτερο δυνατό στο σχολείο για τον επόμενο χρόνο. Το 1994 θα προσπαθήσω να διορθώσω τα λάθη που έκανα πέρσι, αν βέβαια ζήσω μέχρι τότε». Δεκατρία παιδιά σκοτώνονται από όπλο κάθε μέρα στις ΗΠΑ. Ένα χρόνο μετά, το όνομά μου είναι Μωρίς Τεμονέι και ζω σε μια πολυκατοικία στο δεύτερο όροφο. Εφόσον έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου και φαγητό στο τραπέζι και το ψυγείο και κάτι στο στομάχι μου, πιστεύω ότι είμαι εντάξει και ότι είμαι τυχερός. Ένα στα πέντε παιδιά στη ΗΠΑ πηγαίνει για ύπνο πεινασμένο. Ακούω ήχους. Μερικές φορές μπορεί να είναι για καλό, όπως όταν φροντίζεις ένα δέντρο ή προσπαθείς να βοηθήσεις κάποιον που, για παράδειγμα, έπεσε από τις σκάλες. Αλλά οι περισσότεροι ήχοι δεν είναι για καλά πράγματα, όπως ο ήχος που ακούς όταν κάποιος μόλις πυροβολήθηκε. Τριάντα παιδιά στη ΗΠΑ τραυματίζονται καθημερινά από όπλα. Πιστεύω ότι κάθε παιδί πρέπει να έχει το δικαίωμα να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς να φοβάται. Πιστεύω ότι κάθε παιδί πρέπει να μπορεί να πάει όπου θέλει με ησυχία και ηρεμία. Ένα παιδί πρέπει να αισθάνεται ασφαλές και να μην έχει ανησυχίες, όπως «δεν μπορώ να πάω από εκεί γιατί είναι τα άλλα παιδιά και είπαν ότι θα με πιάσουν και θα με πυροβολήσουν» και τέτοια. Τα όπλα είναι το κύριο αίτιο θανάτου για τους άρενες Αφροαμερικάνους ηλικίας από 10 έως 24 ετών. Σκέφτηκα και είπα δικαί μου, ίσως αν δεν υπήρχαν ποτέ σκοτωμοί και ούτε πόλεις, ούτε κράτη, ούτε τίποτα, τότε μπορεί να ήταν όλα μια μεγάλη γιορτή. Δεν θα υπήρχαν σκοτωμοί για, ας πούμε, ένα χρόνο και δεν θα ξαναυπήρχαν σκοτωμοί ποτέ πια. Θα ήταν, νομίζω, μια τόσο μεγάλη γιορτή. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να παίζουν, να τριγυρίζουν και να έχουν ό,τι χρειάζεται. Έχουν το δικαίωμα στη γνώση. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν όπου θέλουν χωρίς περιορισμούς. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν ό,τι είναι δυνατό, εκτός από όπλα και μάχες. Αν τα παιδιά γενικά είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας, τα κορίτσια βρίσκονται σε πολύ χειρότερη θέση από τα αγόρια. Στις περισσότερες χώρες είναι λιγότερο μορφωμένα, έχουν λιγότερη ιατρική περίθαλψη και λιγότερο φαΐ από τα αγόρια. Εκατομμύρια νέες κοπέλες πεθαίνουν είτε από αδιαφορία είτε από αποτυχημένες χειρουργικές επεμβάσεις, απλώς επειδή είναι γένους θηλυκού. Εξαναγκασμένες να παντρεύονται νωρίς ή να δουλεύουν από μικρές, πολλές κοπέλες δεν γνωρίζουν ποτέ τι σημαίνει παιδική ηλικία. Η Τανούμ Καν, 15 χρονών από τον Νέο Δελχή της Ινδίας, λέει: «Δεν έχει κανείς την ευκαιρία να μιλήσει για τα συναισθήματά του κάθε μέρα. Είναι ευκαιρία μιας ζωής». Το τραγούδι λέει: «Όταν γεννήθηκα, η μητέρα μου έκλαψε πικρά. Όταν ο αδελφός μου γεννήθηκε, έγινε γιορτή. Όταν ο αδελφός μου έβγαινε έξω να παίξει, εγώ έμενα σπίτι και έπλαινα τα πιάτα». Περισσότερα από 10.000 βρέφη θηλυκού γένους σκοτώνονται κάθε χρόνο στην Ινδία. Ξυπνάμε στις 6 ή και στις 5 το πρωί καμιά φορά. Μια μέρα που ξύπνησα αργά, ο πατέρας μου φώναξε. Γιατί σηκώθηκε αργά? Γι' αυτό σηκώνομαι νωρίς. Το πρωί φτιάχνουμε πρωινό και βάζουμε σε όλη την οικογένεια να φάει και τους φτιάχνουμε τσάι και μετά τρώμε εμείς πρωινό. Μετά ετοιμάζουμε το μεσημεριανό και το γλυκό και πλένουμε τις κατσαρόλες και τα σκεύη.
Μετά υπάρχει το βραδινό και μετά πάμε για ύπνο. Δεν θέλω να παντρευτώ. Η οικογένειά μου βιάζεται. Εγώ είτε πω ναι είτε όχι δεν έχει σημασία. Ακόμα και αν πω όχι, θα με αναγκάσουν να παντρευτώ. Σχεδόν 5.000 νιόπαντρες Ινδές δολοφονήθηκαν το 1992 από τους συζύγους τους. Δεν μου επέτρεψαν να σπουδάσω. Ο αδελφός μου σπούδασε όσο ήθελε. Τώρα οι δύο μικρότερες αδελφές μου πηγαίνουν σχολείο. Αλλά ο μεγάλος μου αδελφός επιμένει ότι πρέπει να αρχίσουν να δουλεύουν. Θα ήθελα να μορφωθώ, να γίνω κάποια. Πιλότος ή να δούλευα για μια γυναικεία οργάνωση. Ή να έκανα μαθήματα και να άνοιγα ένα Ινστιτούτο Καλονής. Αισθάνομαι ότι θα μπορούσα να κάνω πολλά πράγματα. Η μόρφωση είναι πολύ σημαντική σε αυτόν τον κόσμο. Ο άνθρωπος είναι ατελής όταν δεν έχει μόρφωση, σαν τον ανάπηρο. Χωρίς μόρφωση δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο μία στις τρεις κοπέλες στην Ινδία προχωράει στις σπουδές της παραπάνω από την πέμπτη δημοτικού. Δεν υπάρχει λόγος να επαναστατήσω. Θα με δείρουν ή θα με μαλώσουν. Καμιά φορά αισθάνομαι δυνατή και λέω την άποψή μου. Και τότε έχουν περισσότερους λόγους να με μαλώσουν. Θα ήθελα να ξαναγεννηθώ, αγόρι. Τα κορίτσια έχουν μια πολύ κακή ζωή. Δεν τους επιτρέπεται να σπουδάσουν. Δεν μπορούν να πάνε πουθενά. Είναι περιορισμένες στο σπίτι. Γι' αυτό αισθάνομαι ότι είναι μια κακή ζωή. Αποκαλούνται παιδιά των δρόμων. Από το Μανχάταν στη Μανίλα, από το Σοβέτο στο Σάο Πάολο, εκατομμύρια παιδιά ζουν και δουλεύουν στους δρόμους. Πλένοντας αυτοκίνητα, γυαλίζοντας παπούτσια, ζητιανεύοντας ή απλώς παλεύοντας να επιβιώσουν. Πολλές φορές η ζωή τους έχει ένα προσωρινό χαρακτήρα, σαν τα σκουπίδια, που μέσα τους ψάχνουν να βρουν κάτι για να φάνε ή να πουλήσουν. Ιπανήμα, Κοπακαμπάνα. Οι παραλίες της Βραζιλίας είναι διεθνώς γνωστές σαν τόποι απόδρασης από την καθημερινότητα. Αλλά για τα παιδιά των δρόμων που ζουν ανάμεσα στα πλήθη που χαίρονται τις διακοπές τους πουλώντας γλυκά ή σακουλίτσες με popcorn, δεν υπάρχει απόδραση. Αντίθετα, υπάρχει κακομεταχείριση, εκμετάλλευση, ακόμα και θάνατος. Τον Ιούλιο του 1993, μια ομάδα παιδιών κοιμόταν κοντά στην εκκλησία Καντελάρια, που βρίσκεται στο κέντρο του Ρίο. Δύο αυτοκίνητα πλησίασαν τα παιδιά. Μερικοί άντρες βγήκαν έξω και άνοιξαν πυρ. 8 παιδιά σκοτώθηκαν. 3 άντρες της κρατικής αστυνομίας κατηγορήθηκαν για το φόνο. Η δίκη τους ακόμα εκκρεμεί. Η κυρία Γουίτμαν λέει: «Ένας μεγάλος αριθμός παιδιών στη Βραζιλία, σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και σε πολλά σημεία του κόσμου σκοτώνονται από την αστυνομία. Στη Βραζιλία, για παράδειγμα, οι μαγαζάτορες δεν συμπαθούν τα παιδιά του δρόμου και πληρώνουν αστυνομικούς εκτός υπηρεσίας για να τα αντιμετωπίσουν». Ο τρόπος που οι αστυνομικοί αντιμετωπίζουν τα παιδιά είναι πυροβολώντας και σκοτώνοντάς τα. Τα περισσότερα από τα παιδιά του δρόμου έχουν κάποιον ενήλικα συγγενή και ένα μέρος να κοιμηθούν. Δεν είναι ορφανά ή άστεγα, αλλά φτωχά. Η Βραζιλία έχει ένα από τα μεγαλύτερα ταξικά χάσματα μεταξύ πλουσίων και φτωχών στον κόσμο. 7 εκατομμύρια παιδιά περνούν την ημέρα τους στους δρόμους της Βραζιλίας και 4 παιδιά, κατά μέσο όρο, σκοτώνονται κάθε μέρα. Για το πόσα παιδιά σκοτώνονται εδώ δεν λένε τίποτα. Μερικά για μικροαπατεωνιές επειδή κλέψανε ένα ρολόι.